Μαγκλάρας. Μάλιστα, κύριε Μαγκλάρα. Για την υπόθεση του διαζυγίου σας. Μάλιστα, κύριε Μαγκλάρα. Θα το διαβιβάσω. Μείνετε ήσυχος. Καλημέρα σας. Μαγκλάρας. Υπόθεση διαζυγίου. Δικηγορικό γραφείο, κύριε Δόκανε, παρακαλώ, λέγεται. Δεν ήρθε ακόμα. Ποιος τον ζητεί, παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Τζίτζικα, μην ανησυχείτε. Το έχει υπόψη του. Θα το διαβιβάσω. Καλημέρα σας. Είπαμε Τζίτζικας. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα διαζύγια. Διαφορετικά, οι περισσότεροι δικηγόροι θα έφτιαχναν αιτήσεις για την εφορία. Ένα πράγμα όμως δεν καταλαβαίνω. Αφού θέλουν να χωρίσουν, γιατί παντρεύονται. Παρακαλώ, λέγεται. Τον κύριο Αργύρη. Ποιος τον ζητεί, παρακαλώ. Α, Κακομερίτης. Περιμένετε μισό λεπτό, κύριε Κακομερίτη. Αργύρη, έλα, τηλέφωνο. Τώρα έρχομαι. Πρωί. Έχετε την καλοσύνη να περιμένετε μισό λεπτό, κύριε Κακομερίτη. Γιατί κοιμήθηκε λιγάκι αργά χθες βράδυ. Και δεν σηκώθηκε ακόμη. Καλημέρα σας. Ποιος είναι, ρε Όλγα μου, πρέπει. Ο κύριος Κακομερίτης. Τι κακή του μέρα θέλει ο Κακομερίτης χρονιάτικα. Σιγά, Αργύρη. Άντε, να σου πάει καλά η μέρα, άμα ξεκινάς με τον Κακομερίτη. Εμπρός. Τι κάνετε, κύριε Κακομερίτη μου, πώς είστε, ναι. Ασφαλώς, κύριε Κακομερίτη μου. Τακτοποίησα την υπόθεσή σας. Ναι. Έχω καταφέρει να πληρώσετε μόνο ένα 800 για το έτος 80-81. Ναι, κύριε Κακομερίτη μου. Πρέπει να είστε απόλυτα ικανοποιημένος. Εμπρός. Κύριε Κακομερίτη. Όλγα. Τι έγινε τώρα. Πού θες να ξέρω. Τι του είπες. Ότι τακτοποίησα την υπόθεσή του. Και τι κατάφερε να πληρώσει ένα 800, τι να του πω. Πιανού! Του κατάφε τη Λιβύη. Τι πιανού, ρε Όλγα, του Κακομερίτη. Πιανού, Κακομερίτη. Του. Λες. Με ποιο Κακομερίτη μιλούσε, Όλγα μου. Ο Γιώργος μου είπε. Κακομερίτης Γιάννης. Τον έφαγα τον άνθρωπο! Πω! Ένα 800 πληρώνει ο Γιάννης Κακομερίτης. Ο Γιώργος πληρώνει 97.000. Ω Θεόφοβε, τι έκανες. Τι να σου κάνω, ρε Όλγα μου, που πριν ανοίξω το μάτι μου, ο Χριστιανός Ναός σου μπροστά μου, Κακομερίτη. Είστε άλλο στον ύπνο του, τη βλέπουμε την εφορία. Κάνε κάτι, ρε Όλγα μου, μην κάθεσαι έτσι. Τι να κάνω, Αργύρη μου. Πάρε τηλέφωνο στα νοσοκομεία, πάρε τηλέφωνο στα νεκροτομεία, στα γραφεία κηδιών. Ρε και πεθαμένων των νεότερων πρέπει να τρέξουμε να του ζητήσουμε συγγνώμη. Θάλασσα τα έκανες, βρε Αργύρη μου! Θάλασσα τα έκανες! Αργύρη μου! Σήκωσέ το, Όλγα! Α, παπά, φοβάμαι! Έλα, αποφάσισε το! Και άνω, μη γέννητο! Συλληπίσουμε, Ευγένεια, και κλείσ' το μετά! Παρακαλώ! Ποιος? Ο κύριος Κακομερίτης! Ρώτησε τον Όλγα μου. Δεν πέθανε. Δεν πέθανε! Πρωί. Πώς είστε! Καλά! Τον Αργύρη. Να σας τον δώσω. Ο κύριος Κακομερίτης, Αργύρη μου.
Εμπρός. Τι κάνετε, κύριε Κακομερίτη μου, ναι. Μας διακόψανε πριν. Ναι. Α, δεν μιλάγαμε πριν. Α, σε Σιστογιάννης Κακομερίτης. Πατήσαμε. Ναι, κύριε Κακομερίτη μου. Ναι, τακτοποίησα την υπόθεσή σας. Θα πληρώσετε μόνο 1.800. Ναι. Ευτυχώς όλο με αυτό συνεχίζει να μιλάει. Ναι, κύριε Κακομερίτη μου, σας έχω ρίξει και στην κατηγορία Β. Πρέπει να είστε απόλυτα ικανοποιημένος. Ωραία. Ναι, κύριε Κακομερίτη μου. Au revoir. Να περάσετε από Δευτέρα να πάρετε το καθαριστικό σας. Au revoir, κύριε Κακομερίτη μου. Εντάξει με αυτό. Και ζωντανός και ευχαριστημένο. Με τον άλλον να δούμε τι θα γίνει, Όλγα μου. Ωχ, αυτό είναι από τον άλλον σίγουρα. Πώς το ξέρεις? Δεν ακούς ποτάκι με το τηλέφωνο που χτυπάει η πιτέρα. Έλα, βρε, αρκετή. Έλα, Όλγα μου, σήκωσέ το. Κάνε ένα. Μα, κάνε, Αργύρι μου. Ρώτησε τι ώρα το σηκώνουμε. Εμπρός. Ποια? Η κυρία Κακομερίτη. Ζωή σε λόγο της πέστης. Ζωή σε λόγο. Τι λες, βρε, Αργύρι, κι εσύ. Πρωί. Κυρία Κακομερίτη μου, χίλια συγγνώμη. Έγινε λάθος. Χίλια συγγνώμη. 1.800 πήρανε ο Γιάννης Κακομερίτης. Τι να κάνουμε, μπλέξαμε τους Κακομερίτες. Κακή τους μέρα και τον δύο σήμερα. Πρωί, πρωί. Ο σύζυγός σας πληρώνει μόνο... 97.000. Να τρέξετε. Να τρέξετε να του το πείτε, κυρία Κακομερίτη μου, ώστε τον προλάβουμε τον άνθρωπο. Γεια σας και χίλια συγγνώμη. Τι έγινε, Όλγα μου? Τι να γίνει, Αργύρι μου. Μόλις άκουσα 1.800, έπεσε τέζα. Μόλις θα πάει σπίτι του και θα του πει η γυναίκα του ότι πήρε 97.000, και καλό του κάνω. Θα πετάξει σαν μπουλάκι αυτό που φαινά. Αφού έβαλε ο Θεός το χέρι του Όλγα μου και δεν επήλθε το μοιραία, ξύρε, φτιάξε του και εμένα έναν καφέ, μπας και ανοίξει το μάτι του. Να πάω, Αργύρι μου, να σου φτιάξω. Ρε, Όλγα, ωραία ξύπνημα μου κάνεις σήμερα. 2-3 τέτοια να μου κάνεις, θα μου βιάσει η δεξιά πλευρά. Κάτσε να σηκωθώ κι εγώ. Θα παραπληθώ. Θα πάρω και την εφημερίδα μου, γιατί ποιος ξέρει τι άλλα μπερδέματα θα έχουμε σήμερα. Όλγα. Καφέ. Δικηγορικό γραφείο, κύριε Δόκανο, παρακαλώ, λέγεται. Όχι, κύριε Δρακαδά, δεν ήρθε ακόμα. Μην ανησυχείτε, το έχει υπόψη του. Μα η υπόθεσή σας, κύριε Δρακαδά, είναι 16η. Υπολογίζουμε να εκδικαστεί κατά τις 12. Μάλιστα, κύριε Δρακαδά, μάλιστα. Παπα, ρε παιδάκι μου, τότε τα δικαστήρια. Παπα. Α, ήρθε ο κύριος Δόκανος, να μιλήσετε μαζί του. Καλημέρα, κοριτσάκι μου. Σιγά, ο Τρακαδάς. Μάλιστα. Εμπρός. Τι κάνει το κοριτσάκι μου. Σιγά. Το κοριτσάκι σας, κύριε Τρακαδά. Μα δεν το λέω σε εσάς. Σας παρακαλώ. Έχω εδώ τα δικά μου. Ναι. Το γνωρίζω. Αλλά αυτό το φουστάνι σήμερα είναι... Ποιο φουστάνι σας, κύριε Τρακαδά? Σας παρακαλώ, έχω τα δικά μου. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ναι, το γνωρίζω. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Τσάκι μου. Ναι, γιατί μπορεί να ανοίξει πόρτα και να μπει κανείς. Πρώτον, όποιος είναι να έρθει, θα χτυπήσει. Και κατά δεύτερον, πού το βρίσκεις το κάτω? Τώρα αφήσει την γραμματέα μου που την χάγει να είναι και συνάδελφος. Και όταν αυτή σε αγαπάει πολύ. Λοιπόν, για πες μου, πού το βρίσκεις το έγκλημα? Εδώ Τρακαδάς, φίλοι σε 17. Εντάξει, γράμμα σε αυτή τη 17. Τους έκλαψε και την βρήκα. Και έρχεται να πέτσει να τον αθώσω κιόλας. Κατάλαβες. Κύριε Κλέαρχε. Κόψε αυτό το κύριε, ρε παιδί. Να κατέβει. Συγγνώμη, δύναμη τη συνήθεια βλέπει. Τέλος πάντων, για πες μου. Για να σπουδάσω νομικά, να γίνω δικηγόρος. Θα πει ότι αγαπάω αυτό το επάγγελμα.
το οποίο θεωρούσα και λειτουργήμα. Και δεν το θέλεις πια. Δεν θέλω να πω αυτό. Απλά το λίγο χρόνο που εργάζομαι στο γραφείο σας, που γνώρισα την επαγγελματική πλευρά της δουλειάς σας, βρίσκω ότι ίσως κάτι δεν ταιριάζει, κάτι δεν πάει στην ιδιοσυγκρασία μου. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Το να είσαι υποχρεωμένος να αγωνιστείς μες στο δικαστήριο, να βγάλεις έναν απατεώνα, έναν εγκληματία αθώο, μόνο και μόνο γιατί πληρώθηκες. Είναι σαν να πετάς από μέσα σου ό,τι πιο όμορφο έχεις, τον άνθρωπο. Τελειώσες. Παράδειγμα, τρακαδάς. Έφαγε την πρίκα 17 κοριτσιών, που ποιος ξέρει με τι κόπο και με τι αγώνα τα είχαν μαζέψει δεκαρίτσα-δεκαρίτσα. Αφήρεσε ό,τι το πολυτιμότερο διαθέτει μια κοπέλα, την τιμή της. Βέβαια, και στις μέρες μας δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, αλλά εξετάζω θεσμικά το ζήτημα. Καλό μου κορίτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάς πρώτον ότι είμαστε επαγγελματίες. Και κατά δεύτερον, όταν είμαστε μπροστά στους δικαστές και αγορεύουμε, είτε για την μία υπόθεση είτε για την άλλη, αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά πότε υπεραμεινόμαστε για το δίκαιο του πελάτη μας και πότε υποκρινόμαστε, σαν τον κύριο Τρακαδά δηλαδή. Άλλωστε, το επάγγελμά μας είναι, πώς να σου το πω, σαν του ταυρομάχου. Αν μπει στην αρένα, πρέπει να αγωνιστείς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω γιατί έχουμε και τον κύριο Τρακαδά. Φυσικά όσο θα πηγαίνω. Θα έρθουμε να το ρίξουμε κάμποσα χρονάκια, να το πείσουμε μέσα. Δηλαδή, να μη σου ευχηθώ συνήθως καλή επιτυχία. Για τον κύριο Τρακαδά, καλή αποτυχία. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Στο καλό. Ο δικηγορικός σύλλογος. Άλλωση κοινωνία, κύριε Όλγα μου.
Πολύ χάλεσε. Ειδικότερα, τα νιάτα. Αυτά είναι, ξεπίσανε τελείως. Το ξέρω, κυρία Πόπη, το ξέρω. Δυστυχώς το βλέπω κάθε μέρα. Γι' αυτό φροντίζω ο νησιός μου να μην κακοπέσει. Αφού μου λέτε ότι η νησούλα σας είναι ένα τόσο καλό κορίτσι, να το προχωρήσουμε το πράγμα. Α, κοπέλες άγγινα νεψιά μου, κυρία Πόπη, μου σπανίζουνε. Και δεν το λέω εγώ. Όλος ο κόσμος έχει να πει για αυτό το κορίτσι. Μορφωμένη, ευγενική. Αχ, το χρυσό μου. Από ηθική δε, δεύτερη δεν υπάρχει. Σοβαρά, κυρία Όλγα μου. Βεβαίως. Από την αγκαλιά της μάνας της, την αγκαλιά του άντρα της. Το μωρό μου. Λοιπόν, κυρία Όλγα μου, πρέπει να βάλεις τη δουλειά μπροστά. Θα φτιάξουμε ένα ταιριαστό ζευγάρι. Ξέρετε τι παιδί είναι ο νησιός μου. Α? Μάλαμα. Τι λέτε. Φανίζουν τεκινές σήμερα. Με αγωγή, με ήθος. Βήμα δεν κάνει πέρα της γονής. Και από πει ο πατέρας μου. 10 η ώρα να είσαι στο σπίτι. Από τις 9 γυρίζει αυτό. Τι μου λέτε, κυρία Πόπινου. Αχ, θα είναι πολύ τυχερή η ανεψιούλα μου να πάρει ένα τέτοιο παιδί. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Καλημέρα σας, κυρία Πόπη μου. Πώς είστε? Εγώ εδώ. Ερωτοτροπώ νυχθημερών μετά των φορολογικών δηλώσεων. Εσείς εδώ με την Ολγίτσα μου τα λέτε. Δεν το νομίζω. Λέω, αν υπάρχει λόγος να τα ξαναπείτε, αλίμονο. Πρόκειται για καιρό σκοπό, Αργύρι. Λες ρε παιδί, θα κάνετε έρανο για τους συνοπαθείς. Όχι, άλλο. Για τα παιδάκια στη Σομαλία. Όχι, άλλο. Τέλος πάντων, ευλογημένο να είναι το έργο σας. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Να κάνει δουλειά μου και ο κύριος Αργύρης. Άντε, να μου πάτε στο καλό, κυρία Πόπη μου. Να μου πάτε στο καλό και να τα ξαναπούμε, έτσι. Μα πώς καλέ, αφού συνεργαστούμε την κυρία σας για τον ίδιο σκοπό. Να φανταστώ για τον ιερό που λέγατε. Ακριβώς. Τότε εντάξει. Γεια σας. Να σας κάνω έτσι, κυρία Πόπη μου, να πάτε στο καλό. Δεν θα το φας, κυρία Όλγα. Δεν θα το φας. Δεν θα αφήσω εγώ το παιδάκι να καταστραφούμε την τρελάρα την ανιψιά σου. Καλώς την. Κάτσε κάτω, Όλγα. Με καθίσω, Αργύρι μου. Τι λέγατε με την κυρία Πόπη? Α, κάνουμε προξενιά. Να πάρει ανιψιώσει την ανιψιά μου. Ποια ανιψιά σου? Η Μερούλα. Αυτή την περπατιάρα. Σε παρακαλώ, Αργύρι. Και η Μερούλα είναι κορίτσι με αρχέ. Η Μερούλα. Η Μερούλα που φέρνει το σπίτι της με το Βασίλεμα και γυρνάει με την Ανατολή του Ηλίου. Και πηγαίνει και ταρακουνιέται στα μπάσα της Ελιασμή. Άσε μας από εδώ, Όλγα μου. Άσε μας από εδώ. Σε παρακαλώ, Αργύρι, να προσέξεις πώς μιλάς. Ναι. Και η Μερούλα δεν είναι σαν κι αυτές που ξέρεις. Η Μερούλα αποτελεί εξαίρεση. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Η Μερούλα αποτελεί εξαίρεση, κυρίε και κύριοι. Η Μερούλα δεν πάει με έναν άντρα. Η Μερούλα πάει με γκρουπ ολόκληρο. Αργύρι! Κάνε μου τη χάρη και βούλωσέ το! Και μην ξαναπιάσεις την ανεψιά μου στο στόμα σου, γιατί σε αφήνω και σε τρώει η αφησιά, φουκαρά μου! Συνεννοηθήκαμε! Κάτσε μόνο το βιβλίο. Όλγα! Ξέρεις ότι εγώ τέτοια δεν σηκώνω. Σιλάνς και κάνε μου καφέ γρήγορα. Δεν ευκαιρώ! Έχω δουλειά! Όλγα, είπα κάνε μου καφέ. Φεύγω για το σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Φτιάξ τον μόνο σου. Όλγα! Όλγα! Όλγα, κάνε μου καφέ, γιατί θα με αναγκάσεις να το φτιάξω μόνο μου. Όλγα. Φτιάξατε με τον άντρα σας
Κυρία Μαυράκου, δεν αφήνουμε μήπως περάσει καμιά εβδομάδα. Διότι 8 φορές κατατέθη αίτηση διαζυγίου και 8 φορές έγινε ανάκληση. Έτσι, ε. Οριστικά πλέον. Τότε σας εύχομαι βίον ευτυχή και ανθόσπαρτον. Έχει το διάλογο, τρελάρα. Μπράβο, υποδοχή. Άκη, δεν σου έχω πει να μην έρθεις έτσι ξαφνικά στο γραφείο. Αν έρθει ο κλέαρχος. Αποκλείεται. Τον είδα στο δικαστήριο. Έλα τώρα. Βάλε μάκα τον Άκη σου και δεν θέλω μουτράκια. Άκη, αν έρθει ο κλέαρχος και σε δει, θα τον αδυνάξουμε όλο στον αέρα. Γιατί μπορεί να με γνωρίζει. Δεν με γνωρίζει. Αν τύχει και μπει μέσα και πει. Ακύριος. Θα του πω ο πελάτης. Και τι δουλειά θα τον αφέσεις, μήπως το διαζυγείο σου. Θα του πω ότι... Όχι. Θα του πω ότι... Όχι. Τι θα του πω. Θα του πω ότι είμαστε ξαδερφάκια. Είμαστε ξαδερφάκια. Πάει και τελείωσε. Και νομίζεις ότι ο κλέαρχος θα το φάει. Αυτός να έτσι. Να σου ρίξει μια ματιά, μπορεί να σου πει μέχρι και πόσα συνάχη έχεις πέρασει τη ζωή σου. Ναι, γι' αυτό θέλω να περνάω συχνά πυκνά από εδώ. Δεν το έχω εμπιστοσύνη του γέρου. Ναι, αλλά αν μας πάρει είδηση καταστράφηκαν τα πάντα. Ξέρεις τι αγώνα κάνω να τον πείσω ότι τον αγαπάω μόνο και μόνο για τούτο αυτό το γραφείο. Δουλειά στρωμένη, Άκη, μου το καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι ο Αγιάς σας αφήσει το γραφείο. Ναι, σου λέω. Έχει τόσο πολύ τσιμπηθεί μαζί μου που κάνει σαν ερωτευμένο μαθητόδι. Ναι, και τι κάνει. Υποκρίνομαι. Ναι, υποκρίνεσαι ή... Άντε, κρύε. Α. Δηλαδή... Δηλαδή, τι δηλαδή, τι δηλαδή. Δεν μπορώ να του λέω πως τον αγαπάω, πως τον λατρεύω και να τον αποφεύγω τελείως. Α, νάτα. Για πιο κάτω, για πιο κάτω. Τι να του πω, σ' αγαπάω, αλλά εξ αποστάσεως. Ω, τι, σε κουμπάει κιόλας. Όταν πάει να με φιλήσει, τι να του πω. Μη με φιλάς γιατί βγάζω μπιτήσια. Τι σε φιλάει κιόλας. Αυτό είπε. Να το σκίσεις. Όταν πάει να με χαϊδέψει, τι να του πω. Μη με χαϊδεύεις γιατί παθαίνω ρεφυλαξία. Τι σε χαϊδεύει κιόλας. Αυτό είπε. Να το σκίσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πάει στα Καμένα Βούρλα και μου ζήτησε να μείνουμε στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο! Με τον έσκησε. Ναι, αλλά εγώ έκανα την άρρωστη και τον έφερα στην Αθήνα μεσάνυχτα. Αυτό μου άρεσε. Έλα τώρα, αγάπη μου, να φύγεις, μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, άντε, μάκη για να φύγω. Bon. Α, μόνο εγώ σου το λέω. Αν τύχει και μπω καμιά μέρα ξαφνικά στο γραφείο και τα οδό να σε φυλάει, θα τον σκίσω. Σε λατρεύει. Αναγκιά μου, κλέρκος. Από εδώ. Όχι, από εδώ θα μπει. Από εκεί. Κρύψε μας από το γραφείο. Πρέπει. Εντάξει, ο τραγαδάς. Τελείωσα. Τι έγινε. Το βόλεψα. Τον αθώσες. Τον βόλεψα στον κορυδαλό. Δίπλα στον Τσοφατζόπουλο. Δικάστηκε. 2,5 χρονάκια. Πολύ χάρηκα γι' αυτό. Αφού χάρηκες, δώσ' με ένα φυλάκι. Αχι! Τι όχι! Όχι! Λέω να σε φιλήσω. Λοιπόν, και πολλές φορές ρωτάει ο πρόεδρος. Ναι. Ο Γίτσος. Ευχαριστώ. Το ρωτάει, του λέει κύριε Τρακατά. Α, έχεις να πάξει βαρύ κρύωμα. Ναι, έχω ένα πονοκέφαλο. Όταν πάω κοντά του. Για δες, λες να έχω πυρετό. Λες, για να δω. Πάει σπίτι σου κάτι είναι. Αυτό που τέλος σήμερα είναι. Ναι. Μια χαρά σε κόβω, δεν είναι. Τι, άκουσες πόρτα. Άκουσα, μπορεί να την άφησες ανοιχτή όταν μπήκες και να την έκλεισε ο αέρας. Μα μου έχουν αφήσει μια λόγη τρακαδάδες. Έλα σπάτω. Αλήθεια, τι δικαιολογίες πρόβαλε. Τώρα σου τα λέω εγώ να αυτό λέω. Η πρώτη ερώτηση που του κάνει ο πρόεδρος είναι. Ναι. Πέσει. Ορίστε. Δεν πνίζεις. Όχι. Αυτό εδώ τι είναι. Ποιο. Το.
εδώ. Α, ο εξαδελφός μου. Ο εξαδελφός σου. Απ' τον Τύρο να δω. Μια και ήρθε στην Αθήνα, πέρασε για μια στιγμή να με δει. Ο εξαδελφός σου από τον Τύρο. Και δεν τον κράταγες, ρε παιδί μου, να τον γνωρίσω. Ήταν βιαστικός, πολύ βιαστικός. Κρίμα, κρίμα, τέλος πάντων. Α, αλλά λίγο να το ξεχάσω. Τηλεφώνησε η Μαυράκου. Ω, και σου είπα να σταμάτησουμε τις διαδικασίες για το διαζύγιο, τα ξαναβρήκαμε τον άντρα. Ακριβώς. Μα μόλις την πλακώνει στο ξύλο, θυμούνται τα διαζύγια. Μόλις την πλακώνει στο κρεβάτι, τα ξαναβρίσκουνε. Τέλος πάντων, δεν πάμε σιγά σιγά γιατί αρχίζει και γουργουράει η κοιλιά μου. Πάμε, πάμε. 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 Κι αυτού του τρακάδε να τα βγάλουμε πέρα με το πασί. Συγγνώμη, δεν έχω και μια άλλα με του τρακάδε. Του έχουν αφήσει μια λάθο, σωστά. Παρακαλώ. Πάμε. Περάστε, κύριε. Περάστε. Καθίστε. Λοιπόν, από το φίλο μου τον πρόδρομο, Ναι, από αυτό. Ωραία. Ένα λεπτάκι να τακτοποιήσω λίγο εδώ πέρα, γιατί έφυγα βιαστικά. Βεβαίως. Λοιπόν, άκου. Θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σου, γιατί τα άλλα είναι δικιά μου πόδιση. Θα κανονίσω να πληρώσω μόνο το χαρτό σου. Σας ευχαριστώ. Τι με ευχαριστείς. Τι να πει ο φίλος μου ο πρόδρομος. Σου στείλα το φίλο μου να τον εξυπηρετήσει και στον έκλεισε στη φυλακή. Πολύ αστεία τα λέω σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όνομα. Κοντομήτρος. Κοντομήτρος. Όνομα μικρό. Άκη. Δεν περνάει. Τι δεν περνάει. Το Άκης δεν περνάει. Γιατί δεν περνάει. Γιατί σε ό,τι αφορά τη σχέση του πολίτου μετά το δημοσίου, ποτέ τα υποκοριστικά ονόματα δεν λαμβάνονται ως κυρία. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Βασιλάκης. Βασίλισσα ήθελα να πω. Έλα ρε Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη. Έχεις ένα τόσο ωραίο όνομα και μου τάσω και είναι το εξωτερικασμένο Άκης. Άκου Άκης. Τέλος πάντων. Του Βασίλη. Του Πέτρου και της Μαρία. Πέτρου και της Μαρίας. Παντρεμένος Βασιλάκη. Εντάξει, θα πάθεις τίποτα, Βασιλάκη. Γιατί, Βασιλάκη. Αδύνατο να φανταστώ εγώ τον εαυτό μου παντρεμένο. Και μόνο στην ιδέα να τρισάσει από καλιά μου. Δεν έχεις δίκιο, Βασιλάκη. Δεν έχεις δίκιο. Η παντριά είναι ωραία πράγμα. Αρκεί να υπάρχει κατανόηση μεταξύ των αντρογίνων. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτός ο συντονισμός που λέμε. Έλα όμως που δεν υπάρχει. Εξαιρέσεις, Βασιλάκη μου, εξαιρέσεις. Εξαιρέσει ευτυχία, κύριε Αργύρι μου. Το σύνολό της οικογένειας είναι κουλουβάχατα. Δεν το πιάσε αυτό. Κοινός Αρτσιμπούρτσης και Λουλάς. Μπράβο, μόρφωσε ο Βασιλάκης. Δηλαδή, Βασιλάκη. Ο καθένας μέσα στην οικογένεια κάνει το δικό του. Ζει το κατά πόδιο διαυτός. Και αν τύχε ο γονέας να τολμήσει να υψώσει φωνή, το ρίχνει και στο περιθώριο. Τέλος πάντων, Βασιλάκη. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να κάνει οικογένεια, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Για τη διαιώνιση του είδους, όπως λένε, Βασιλάκη. Ναι, τόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο, κύριε Αργύρι μου, φροντίζουν καλά για τη διαιώνιση του είδους. Ναι. Εγώ, αποτελώντας εξαίρεση, να σας φροντίσω για την προσωπική μου απόλαυση. Και πώς θα την κάνεις, ρε Βασιλάκη, έτσι χωρίς γυναίκα. Από γυναίκες άλλο τίποτα, κύριε Αργύρι μου. Όχι, Βασιλάκη μου, εννοώ νόμιμη να την έχει σπίτι, να σου καθαρίζει. Προτιμώ τις παράνομες. Και γιατί παρακαλώ, κύριε Αργύρι μου, να πάω να παντρευτώ μια δική μου γυναίκα, ενώ την έχουν παντρευτεί άλλοι και την έχω εγώ για αυτούς. Δηλαδή, Βασιλάκη. Δηλαδή, κύριε Αργύρι μου, μου φαίνεται ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα στο τι γίνεται στην κοινωνία μας. Δεν κατάλαβα, Βασιλάκη, για κάτω πιο λιανά. Μιλάω για τις παντρεμένες. Τι κάνουν οι παντρεμένες, Βασιλάκη. Έχουν όλες φίλο. Μόδα, κύριε Αργύρι μου, μόδα. Σοβαρολογείς, Βασιλάκη. Βασιλάκη, αυτά που λες τώρα είναι κακοήθειες. Κρίνεις την κοινωνία, σπανίζεις σκοπότες του υποκόσμου. Ναι, μα εγώ δεν σας μιλάω για τις σπανίζεις σκοπότες του υποκόσμου. Εγώ σας μιλάω για κυρίες με συζύγους ανωτάτης μορφώσεως, εκλεκτών δέσεων. Σοβαρολογείς, Βασιλάκη. Βέβαια, κύριε Αργύρι. Γιατί σας λέω, ανεξιγνίαστα όντα οι γυναίκες. Όλο γλυκόλογα στον κλέαρχο. Κλέαρχο εδώ, αμάν. Και κλέρχος και δικηγόρος. Για συνέχισε, Βασιλάκη. Ναι, που λέτε γλυκόλογα στον κλέαρχο, λατρεία μου. Αστέρι μου, φως μου εμένα. Αφρίζει, ξαφρίζει στο δικαστήριο ο κλέρχος να τα πάρει του πελάτη του, ναι. Που τα σουφρώνει η κυρία Κλεαρχίνα. Ναι. Στα κουμπάει σε. Ναι, τότε. Ωραία, προχώρασε και θα το πιάσω καλύτερα εγώ. Αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Α, όχι τέτοια, Βασιλάκη μου. Όχι τέτοια. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να την προχωρήσουμε. Όχι, τέρμα τελείωσα. Τε, όλα σε δεδομένα παραλείπονται.
Δεν ρίχνεις και καμιά σκυλούλα από τα παραλυπόμενα. Και εγώ να κανονίσω να πληρώσουμε όλο το χαρτόσι. Έλα. Τέρμα, τελείωσα. Τι έτσι από το μαρε Βασιλάκη, τα μονόπεκα τη TV. Εγώ, κύριε Αργύρι μου, είμαι έντιμος άνθρωπος. Τι έντιμος ρε Βασιλάκη, που το μόνο που δεν μας είπες εδώ πέρα είναι πως τους δίνεις πιλότες, έχει κυρία Καρχίνα. Δεν μου ετοιμάζεται κύριο Σύλλογο να φεύγω. Να περιμένεις Βασιλάκη, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Πέρασε αύριο, μεθαύριο, σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα! Μα εγώ τι θέλω αύριο μεθαύριο για να πω ταξίδι με την κοπέλα. Μπα. Και ταξιδάκι κυρία Κλεαρχίνα, και ταξιδάκι. Όχι με αυτήν. Με την κοπέλα μου. Όλη αυτή. Ναι, αυτή είναι η κοπέλα μου που την αγαπάω. Η κοπέλα μου. Δηλαδή, κάτσε να καταλάβω. Τη μία την αγαπάς, αν την άλλη τα κονομάς. Ναι. Κοίταξε φίλοι μου, επικερδία επαγγέλματα που υπάρχουν και εγώ δεν το ήξερα. Και πώς τη λένε, Βασιλάκη, την κοπέλα σου. Όχι, όχι. Για την κοπέλα τον ονείρο μου, καμία συζήτηση. Καμία, ε. Ναι. Ωραία, Βασιλάκη μου. Πέρασε τον άλλο μήνα να πάρεις τη δήλωσή σου και ετοίμασε και 200.000 για την εφορία μου. Γιατί 200.000? Γιατί, Βασιλάκη μου, το επάγγελμα που κάνεις ανήκει στα πολυτελεία. Έχετε χιούμορ, κύριε Αργύρι. Λοιπόν, θα περάσω αύριο να πάω τη δήλωσή μου. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, να περάσεις. Και θα περάσεις πολλά πριν ακόμα αν δεν μιλήσεις. Γεια σας, κύριε Αργύρι. Στο καλό. Σιγά. Και χαιρετισμού στις γυναίκες σου, Χουσεΐ. Ω. Τι ήταν αυτό που έπαθε σήμερα. Πήγα για λαγό και έβγαλα σαρκάδο. Και κλέαρχος και δικηγόρος. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Πω, πω κλεαρχάκο. Πω, πω φιλαράκο. Πω, πω δικηγοράκο μου. Υπεραμείνεσαι στο δικαστήριο να πεις στον πελάτη σου να δεν κερατώθει και κερατώνεσαι εσύ ο ίδιος μέσα από την πλάτη σου. Πάει αυτός. Τώρα η άλλη κοπελίτσα ποια να είναι. Και καλά αυτή, εντάξει, νέα κοπέλα είναι, θα έχει και το αμόρι της. Η άλλη είναι και παντρεμένη, λέει κιόλας από πάνω. Σε διαντροπιές. Είναι και γάτα από κάτω. Ρεάκι φωτιά που μ' άναψες. Ρεάκι φωτιά που μ' άναψες. Πέρασε και η ώρα. Πού να είναι αυτή η Όλγα μου. Πού να είναι ρε γαμότο. Και μου είπε σε μια ώρα θα γυρίσει. Και πόσο λεφτά να πήρε μαζί της. Θα σκάσω σήμερα. Ξεθεώθηκα σήμερα. Όλγα μου. Γύρισες Ολγίτσα μου. Γιατί Αργύρι μου. Πρώτη φορά πήγα για ψώνια. Όχι, γιατί άργησες Όλγα μου. Μα είχα τόσα πράγματα να ψωνίσω. Να βρω το ένα, να μαζέψω το άλλο. Έλα Όλγα μου, εντάξει. Για ψώνια πήγες, δεν πήγες να μαζέψεις αλικάρια. Δεν σε καταλαβαίνω Αργύρι. Τι θέλεις να πεις. Εγώ τίποτα. Άλλοι λένε. Και πόσα λεφτά πήρες μαζί σου Όλγα μου. Αργύρι, σήμερα είσαι πολύ περίεργος. Τέτοια ερώτηση πρώτη φορά μου την κάνεις. Άκουσε να δεις Όλγα μου. Μόνο έτσι πάει μια οικογένεια μπροστά. Όταν ο άντρας ξέρει πόσα λεφτά βγάζει η γυναίκα από το σπίτι και πόσα βάζει πίσω υπόλοιπο. Αργύρι, σήμερα δεν είσαι καλά. Κάτι σε πείραξε φαίνεται. Όχις. Πάω να τακτοποιήσω τα πράγματα γιατί θέλω να ξαναβγω. Να ξαναβγεί, είπε. Ρεάκι φωτιά που μ' άναψες. Ρεάκι φωτιά που μ' άναψες. Βρε, άντε από εκεί. Είναι δυνατόν να κάνω εγώ τέτοιες σκέψεις. Τα μένα είναι άσπρον διεχθρή μου το κουτσομπολιό και η περιέργεια. Απόδειξη. Την πρώτη μου γυναίκα την Ασπασία τη χώρισα επειδή ήταν περίεργη. Ομοφωνή.